αυτή σήμερα πρέπει να θυμηθούμε και τη γυναίκα. Να ευχηθώ σε όλες τις γυναίκες του κόσμου να διατηρούν το γυναικείο άρωμα και το συνέστημα που αποτελεί την πιο ακαταμάχητη μελωδία της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι και ναι, αλλά και να παίρνουμε τα μέτρα για την ισότιμη παρουσία και συμμετοχή. Ο Παντελείο Τρυφερά, αλλά. Καλά. Έτοιμο να σκοτώσει, να πούμε, όλη αυτή τη χαλαρότητα που πήρα να κάνω. Καλό ήταν, καμία αντίρρηση. Βάλατε και τη μελωδία μέσα που τώρα με τα μουσικά τελευταία κυβέρνηση. Ναι, μα βάζει αυτά ο Υπουργό για να μαλακώσουμε για τα μέτρα. Μα βάζει το γυναικείο και το συνέστημα μέσα για να είμαστε ίσοι. Τα μέτρα. Όχι. Αρέσκουμε στην ανακριτική βάσανο. Δεν έχω πρόβλημα. Το ξέρω, κύριε Υπουργέ. Για αυτό η ερώτηση. Πάνω σε αυτό που είπατε και προκάλεσε εντύπωση χθες ότι είστε μια κυβέρνηση σαμουράι και θα πάτε μέχρι τέλους κτλ. Ξέρετε το χαρακτηριστικό του. Ένα από τα χαρακτηριστικά του σαμουράι είναι ότι όταν δεν τα πάει καλά, μετά αυτοκτονεί. Δεν φαντάζομαι ότι θέλατε να πείτε αυτό. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Και είπε ομάδα αυτοκτονία. Κάτσε, όχι. Εγώ, γιατί αυτοκτονεί κανείς από όταν τα πάει καλά. Κάνει λάθος. Ναι. Όταν συζητάμε, πρέπει οι ερμηνείες να γίνονται σωστά για να μην υπάρχουν παρερμηνείες. Λοιπόν, εγώ είπα ότι υπάρχει μια ενότητα. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αυτή να σηκώσει όλο αυτό το βάρος, διότι την επιλογή την έκανε το 2015. Mm-hmm. Όπως ξέρετε πάρα με πολύ συμφωνία, καλά, το 2015 επιχείρησε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κάτι το διαφορετικό. Βρήκε τις αντιστάσεις, βρήκε τείχους, βράχους, λοιπόν, και πήγε σε ένα συμβασμό. Από τη στιγμή που δεν δραπέτευσε και πήρε πάνω του ο Τσίπρας πάνω, όλη αυτή την υπόθεση, τη δύσκολη, την επίπονη για τον κόσμο, γιατί ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Από τη στιγμή που έφτασε η χώρα σε αυτή την κατάσταση, τα πράγματα δεν είναι εύκολα να αλλάξουν. Πήραμε λοιπόν την απόφαση και είπαμε θα εμπεδώσουμε ένα αίσθημα δικαιοσύνης ώστε όλο αυτό το βάρος να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο και να πάμε μέχρι τέλος της τετραετίας. Αυτό είναι σημαίνει, μοιραίο, αυτό λέτε, σημαίνει, ακούστε. Είναι σαν να λέτε ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος, άρα αναιρείτε όλα τα προηγούμενα όχι, όσα λέγατε. Όχι, ο δρόμος είναι και πάτε στην πεπατημένη κι εσείς. Δεν μπορεί καμία, όχι, καμία κυβέρνηση, εγώ θεωρώ και το πιστεύω. Και ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, διότι έχετε αφήσει πίσω οτιδήποτε λέγατε εναλλακτικό. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκη είναι αυτό. Ακούστε. Παράλληλο πρόγραμμα είναι αυτό. Ακούστε. Αναπτυξιακό πρόγραμμα είναι αυτό. Ανασυγκρότηση τη χώρα είναι αυτό. Πατήσατε πάνω στο μνημόνιο κι εσείς και κάνατε σχέδιό σας στο μνημόνιο. Αυτό δηλαδή που κατηγορούσατε τους άλλους ότι δεν είχαν σχέδιο. Εμείς ακολουθούμε μια συμβατική υποχρέωση που προέκυψε από αυτή την περίφημη συμφωνία του Ιουλίου. Δεν ήταν επιλογές μας αυτά. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι με την προσπάθεια που κάνουμε και τα περιθώρια που προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, θα φτάσουμε στο 19. Έχουμε αποφασίσει λοιπόν να μην διαπράξουμε λάθη που έγιναν από κυβερνήσεις άλλες περιόδους, όπου επέλεξαν την επιλογή της φυγής ή της παρέτησης και αυτοί που ήρθαν μετά οδήγησαν τη χώρα σε χειρότερα δεινά. Λοιπόν, δεν υπάρχει επιλογή αυτή τη στιγμή. Η επιλογή, αν θα έρθει δηλαδή ο Μητσοτάκης, θα έρθει ο Μητσοτάκης, θα είναι καταστροφική για την κοινωνία. Mm. Αυτή είναι η εκτίμησή μας. Θα την αξιολογήσει είναι ο ελληνικός λαός ότι το 19 και τότε με βάση το έργο, γιατί δεν μας ανατέθη η εντολή το Σεπτέμβριο του 2015 για να πάμε σε μια διαδικασία διαχείρισης ενός χρόνου και ενάμιση, mm-hmm. θα εξαντληθεί η τετραετία. Αυτό να το βάλουν αυτό καλά στο πώς το προεξοφλείτε, κύριε Υπουργέ, γιατί εσείς δεν μείνατε σε αυτό. Αυτό που μας εντυπωσίασε όλους είναι ότι θέλετε να πάτε αγκαλιά με τον κύριο Καμένο και να ως ομάδα αυτοκτονίας μέχρι το 19 και μετά λέτε πάλι εδώ θα είμαστε. Όχι. Και μετά το 19 ακούστε, θα πάρουμε και τις άλλες εκλογές. Ακούστε. Έτσι είπατε. Εγώ οφείλω να αναγνωρίσω πολιτικά πρέπει να είμαστε έντιμοι μεταξύ μας και να μην είμαστε πολιτικοί τυχοδιώκτες. Ο Καμένος κράτησε μία στάση εξαιρετικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ανθρωπρεπή, με την έννοια ότι έδωσε το λόγο του σε μία συμφωνία και σηκώνουμε από κοινού το βάρος και οφείλω να το αναγνωρίσω. Εγώ δεν είπα αυτό ότι συμφωνώ. Παίζει ρόλο στην πολιτική. Συμφωνώ με. Δεν παίζει στην αντίληψη. Αλλά η ανθρωπρέπεια είναι το θέμα μας. Κύριε Κουρουπλή, στην αντίληψη βεβαίως είπα. Πολιτικά λέμε, συμφωνείτε μα πολιτικά. Μα δεν εμπόδισε ο Καμένος αυτή τη στιγμή το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κάτι από τις πολιτικές που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όχι, δεν λέω να μην το αναγνωρίσετε. Εμένα μου προκαλεί εντύπωση πως έχετε δύο στελέχη. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, με επιτρέπετε μισό λεπτό. Εάν υπονοείτε τι θα κάνουμε στον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο,
της αριστεράς, της κεντροαριστεράς. Ναι, αυτό υπονοούμε. Εγώ, αφού το υπονοείτε αυτό, λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι προσωπικά διατηρώ εξαιρετικά καλές σχέσεις με σημαντικές προσωπικότητες του Σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη, με τους οποίους συζητώ, παρακολουθώ. Στην Ελλάδα λέμε, αφήστε την Ευρώπη. Ορίστε. Δεν συγκυβερνήσετε με τους Ευρωπαίους. Με Έλληνες θα συγκυβερνήσετε. Κοιτάξτε. Εσείς είστε Πασόκ. Κοιτάξτε. Το κανονικό, το παλιό Πασόκ. Εγώ ήμουν. Και λέω. Βεβαίως είμαι Πασόκ. Άρα. Ήμουν Πασόκ. Πείτε το λοιπόν. Από το original Πασόκ. Ναι, μισό λεπτό όμως. Γι' αυτό στην κουβέντα αυτή, όχι κύριε Υπουργέ. Μη σας ξέρω στην κουβέντα αυτή. Λέει ένας, ρε παιδιά, ο Κρουπλής που ήταν Πασόκ, υπουργός του Πασόκ. Την περίοδο που ήταν στην ίδια πολιτική περίοδο. Ναι, την ίδια πολιτική περίοδο που ήταν. Από την άλλη πλευρά βουλευτής, ναι. Από την άλλη πλευρά βουλευτής και μετά υπουργός ο Καμένος της Νέας Δημοκρατίας. Πώς δύο άνθρωποι που προέρχονται από δύο χώρους που είχαν μια σταθερή αντιπαλότητα βρίσκονται σήμερα μαζί. Κοιτάξτε. Αυτό. Οι ιδεολογικές διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο κόμματα υπάρχουν. Απλώς υπάρχει μια συγκυριακή συνεργασία κάτω από τις δεδομένες συνθήκες. Εγώ λέω ότι η στάση του συγκεκριμένου χώρου ήταν έντιμη. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι συμφωνώ και με τις απόψεις των ανθρώπων αυτών. Είναι διαφορετική. Ωραία. Η είναι σαν να σκοτώσατε το φίλη μου. Διαφορετική που είπατε, επιλογή η δική μας. Όταν σας ακούω, φίλη, να λέτε ότι θα πάτε με τον Καμένο μέχρι το 19 και μετά πάλι εδώ. Μα δεν μπορεί να μην πάμε με τον Καμένο. Εξελέγουμε μαζί με τον. Είπε ο Νίκος Φίλης. Ο ελληνικός λαός μας εξέλεξε μαζί με τον. Να πάμε μέχρι το 19. Όχι, δεν σας εξέλεξε από να πάτε πέρα, με τον Καμένο. Εσείς διαλέξατε. Από εκεί και πέρα. Εσείς μπήκαν 8 κόμματα στη Βουλή και εσείς διαλέξατε το 8. Δεν είναι έτσι και πέρα. Εργαζόμαστε με υπομονή γιατί δυστυχώς έχουν εμφυλοχωρήσει ανάμεσα στους δύο χώρους τους συγκεκριμένους που υπονοείται yeah. και προσωπικές αντιθέσεις. Δηλαδή δυστυχώς προσωποποιήθηκαν πολλά πράγματα. Mm-hmm. Αυτά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους μας να καταπέσουν για να διαμορφωθεί σιγά σιγά αυτό σας το περιβάλλον το οποίο είναι αναγκαίο για να φτάσουμε για εκεί. Για σας θα ήταν ας πούμε επιθυμητό. Επιθυμητή μια διαδικασία που θα οδηγούσε σε διεύρυνση του κυβερνητικού σχήματος και της κοινοβουλευτικής στήριξης προς την κατεύθυνση της κεντροαριστεράς ή όχι. Πάντα είναι ανοιχτό αυτό το θέμα. Πάντα. Ναι, αλλά δεν συζητάτε. Δεν συζητάτε, έχετε κόψει και κοίταξε να δεις τώρα. Ξέρεις πολύ καλά τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο χώρο. Ναι, ωραία. Συζητώ με ανθρώπους. Εγώ συζητώ και με ανθρώπους σημαντικούς σε αυτόν τον χώρο. Και η ιστορία της απλής αναλογικής, ναι. άμα αφού το θες και με πας εκεί, ναι. αγαπητέ κύριε οικονόμου, λοιπόν, ήταν αυτή η μεγάλη ευκαιρία, την οποία δεν την αξιοποίησαν, διότι μιλούσε ο χώρος για απλή αναλογική και όταν κατέθεσα το νομοσχέδιο, ξαφνικά μου είπαν για άλλο πράγμα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε εκεί να βρούμε, δεν ήταν οι διαφορές μεγάλες. Γιατί απλή αναλογική σας εμπόδισε να συνυπάρξετε. Δεν σε εμπόδισε αυτό, κύριε Υπουργέ. Όχι, μπορούμε. Εσείς κυβερνήσατε δύο φορές με το ίδιο σχήμα. Εγώ πιστεύω ότι όταν, αν υπάρξει διάθεση ειλικρινής, θα βρεθεί τρόπος. Έτσι λέτε. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα είναι θέμα, μπαίνουν προσωπικά πολλά. Αλλά τα προσωπικά. Εντάξει, το κατανοώ. Εγώ δεν θέλω να είμαι άδικος με κανέναν. Όπως υπόθηκαν βαριές κουβέντες, ένθεν και ένθεν. Το Πασόκ όμως μιλάει για ευρύτερο σχήμα. Δεν μιλάει για ένα σχήμα των δύο. Εγώ δεν το συζητάω. Δεν το συζητάτε. Δεν το συζητάω με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ, κοιτάξτε να σας πω, εγώ σας είπα κάτι και θέλω να είμαι σαφής. Σέβομαι τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένα κόμμα δημοκρατικό που έχει προσφέρει και αυτό από την μεριά του αυτά που έχει προσφέρει στην πατρίδα. Έχει τις επιλογές του, αλλά εγώ είμαι αντιδεξιός. Α, τι, έτσι, αφοριστικά. Είμαι αντιδεξιός. Είναι, όπως άλλος λέει, αντιαριστό. Δεν θέλετε να είμαι ειλικρινής. Όχι, ναι, προφανώς. Λοιπόν, εγώ, για λοιπόν να δούμε. Να σας πω, έχω εξαιρετικά καλές σχέσεις με ανθρώπους του χώρου του συντηρητικού. Και με εκτιμούν και τους εκτιμώ. Και για το ήθος τους και για την Ενά, την αυτό λένε όμως τώρα. Αλλά από εκεί και πέρα, άλλο δεξιά, άλλο δημοκρατική είναι παράδοξη. Είναι δεξιά σήμερα αυτή. Ανδρώθηκα εγώ. Δεξιά είναι αυτή, όπως το λέτε εσείς. Εσείς συγκυβερνάτε με την καραδεξιά. Και σας πειράζει η κέντρο-δεξιά. Εντάξει. Πώς εντάξει. Ποια είναι η κέντρο-δεξιά. Μα είστε αντιδεξιός και συγκυβερνάτε με, με τη δεξιά. Είναι άκρος νεοφιλελεύθερη δεξιά. Αυτή που είστε μαζί τι είναι. Λοιπόν, λαϊκή. Αυτή είναι λαϊκή. Τουλάχιστον στα κοινωνικά έχουν πλήρη ταυτότητα απόψεων. Για να δούμε λοιπόν τα κοινωνικά, αφού το λέτε έτσι. Είναι κοινωνικά δίκαιη πολιτική, μια πολιτική που μειώνει το αφορολόγητο στα 6,5 χιλιάρικα
Δηλαδή πληρώνει φόρο αυτός ο οποίος έχει 500 ευρώ εισόδημα το μήνα και κοινωνικά δίκαιη πολιτική που απευθύνεται στους συνταξιούχους και τους λέει ότι και εσείς παιδιά θα πληρώσετε κάτι της. Κοιτάξτε, κοινωνικά δίκαιη πολιτική ενός ανοίγματος τεράστιους στις εισφορές. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Ποιος σας είπε ότι μπορώ να ισχυριστώ ότι είναι δίκαιο αυτό? Αυτές είναι οι απαιτήσεις όλων αυτών που θέλουν πραγματικά να βάλουν την κοινωνία στο περιθώριο. Και μιλάμε για συγκεκριμένα κέντρα και στην Ευρώπη και, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γι' αυτό και δεν κλείνει η διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η προσπάθεια, η επιμονή, η πίεση που ασκείται στην κυβέρνηση και που προσπαθεί να αντισταθεί. Ακριβώς για να μην πάμε εκεί. Γιατί θα το αποφύγετε αυτό? Αφού για μέτρα πάτε σε για μείωση μισθών και συντάξεων πάμε, κύριε Υπουργέ. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Γι' αυτό πάμε. Κοιτάξτε, γιατί δεν το λέτε ανοιχτά στο λαό? Κύριε Οικονόμου, γιατί θέλετε να αντιδικήσουμε χωρίς λόγο? Όχι, δεν αντιδικούμε εμείς. Συγγνώμη, εσείς λέτε και λοιπόν ότι θα το δεχτούμε. Μπορεί και να το, δεν ξέρω αν θα το δεχτούμε, αλλά αυτή τη στιγμή γιατί δεν κλείνει η αξιολόγηση? Ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν κλείνει η αξιολόγηση. Ωραία. Για την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση. Μα αφού την αντίσταση που προβάλλει. Πριν τον κύριο από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε. Τον ακούσατε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αυτή η κυβέρνηση πληρώνει το επιτίμιο των ευθυνών όλων εκείνων που έφεραν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Ναι, αλλά τα ίδια κάνετε και εσείς. Αυτό δεν κάνουμε τα ίδια. Τα ίδια και χειρότερα. Όχι, ακούστε. Χειρότερα. Ακούστε, όχι. Γιατί προσθέτετε πάνω στα υπάρχοντα. Δεν κάνουμε καθόλου τα ίδια. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Δεν πήρατε εσείς μέτρα. Υπουργέ, κάνω λάθος. Όχι, κάνουμε πολύ μεγάλο. Κοιτάξτε, μην βιάζεστε. Πώς δεν βιάζω? Αφήστε να φτάσουμε. Μα έχετε πάρει ήδη μέτρα και θα πάρετε κι άλλα τώρα. Αφήστε, μην θα διαψευστείτε. Θυμάστε εδώ πέρα. Έτσι λέγατε και παλιά. Δεν διαψευστήκαμε. Κάποτε και για τον, εδώ για τον σταθμό. Θυμάσαι και την κουβέντα που κάναμε. Πώς δεν θυμάμαι. Και εκτιμήσατε σωστά. Και μπράβο σας. Και μπράβο σας. Πες τα, αλλά λες και καμία. Όχι, σας απονέμουν σε αυτό. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Εγώ καταλαβαίνω λοιπόν, ακούω τον κύριο Κουρουπλή τώρα να λέει κάτι σε σχέση με τις προτινόμενες από την άλλη πλευρά πολιτικές και καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να γίνουν τέτοιου τύπου μέτρα αποδεκτά. Και το ρωτάω ευθέως γιατί είναι υπουργός. Δεν είναι ο τάδε βουλευτής που μπορεί να λέει την άποψή είναι του. Είναι πολύ επώδυνο αυτό το πράγμα που ζητούν. Έτσι πως το ζητούν. Γιατί τι να πω, να πω ότι είναι ευχάριστο? Όχι καθόλου. Λέω, θα το ψηφίσετε εγώ ρωτώ. Δηλαδή. Αν υπάρχει ένα όριο, ρε παιδιά. Από πού προέρχομαι εγώ, από το χώρο των ανθρώπων που δεν. Δηλαδή η συμφωνία δεν κλείνει λόγω των μέτρων, κατά τη γνώμη σας? Πώς? Η συμφωνία λέω δεν κλείνει επειδή απαιτούν τα μέτρα και εμείς αντιστεκόμαστε, εσείς δηλαδή. Και αυτό είναι ένα. Όπως είναι και τα αντίμετρα τα οποία εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν. Γιατί θα δείτε αντίμετρα. Να σας πω κάτι. Αυτή η κυβέρνηση έχει κατανοήσει ορισμένα πράγματα. Ας σας πω μια υπόθεση. Ας δεχτούμε ότι τα δέχεται αυτά. Μάλιστα. Ότι εντάξει, τι θέλετε, παιδιά. 3,6 δισμέτρα. Okay. Μάλιστα. Okay. Η οικονομία θα κερδίσει από αυτό? Όχι. Αυτό έχουμε καταλάβει. Γιατί μέχρι τώρα τα κέρδισε. Μέτρα αυτά βυθίστε δεν θα οδηγήσουν. Κύριε Υπουργέ, τα είδατε τα στοιχεία? Τα είδατε τα στοιχεία? 1,1 κάτω είμαστε. Επειδή, πώς το καταφέρατε αυτό? Επειδή ακριβώς αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα μέτρα τα οποία απαιτούν συνεχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν δώσει κανένα έναυσμα εκκίνησης προς τα μπρος της οικονομίας. Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς λέμε ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι μέτρα που μπορούν να δώσει τη Βουλή μόλις έρθει το πακέτο που θα πάτε το ψηφίσετε να μου τα πείτε αυτά. Γιατί τώρα μπορεί να μιλάτε με άνεση εγώ, στην τηλεόραση. Όχι, όχι. Στη πάντα Βουλή θα κριθείτε. Πάντα μιλάω με άνεση και είμαι από τους ανθρώπους που ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είμαι μέσα στην κοινωνία. Άμα θέλετε, ελάτε να πάμε να περπατήσουμε όπου θέλετε για να δείτε πώς. Εγώ το ξέρω για εσάς, δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Άλλοι ακριβώς, δεν είπα ποτέ ψέματα στον κόσμο. Υπερασπίστηκα αυτά που έπρεπε να υπερασπίζουμε. Σήμερα σηκώνουμε ένα βάρος μαρτυρικό. Πού ζω εγώ? Το ξέρουμε. Πού ζω, κύριε Οικονόμου? Δεν ζω εγώ, δεν έχει το οικογένειά μου ανέργους. Δεν έχω εγώ στο περιβάλλον μου, στο χωριό μου. Ναι, αλλά έρχεται ο άλλος και σου λέει ότι εγώ βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ. Και κάνει στην πραγματικότητα αυτά τα οποία κατηγορούσε και δεν βλέπω παράλληλα να κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, να συνεχίσω την κουβέντα από εκεί που την ξεκίνησε ο Δημήτρης. Έχουμε κάνει να πρόγραμμά μας το μνημόνιο, κύριε Κουρουπλή. Να σας πω κάτι, κύριε Λυριτζή, δεν κάνει τα ίδια ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω, πέραν του μνημονίου έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ το Χριστούγεννα βρήκε το περιθώριο γιατί έκανε καλή δουλειά. Ο εισπρακτικός μηχανισμός άρχισε να αποδίδει. Έκανε καλή δουλειά, πολύ λογαριασμοί, μαζεύτηκαν λεφτά. Mm. Και τώρα πρέπει, ακόμα και τώρα, η κυβέρνηση οφείλει σε τομείς που υπάρχει ακόμα το περιθώριο φοροαποφυγής
να μπει με πολύ πιο δυναμικό τρόπο. Κύριε Υπουργέ, βλέπετε τι γίνεται στη μεγάλη εικόνα τώρα για να πάμε και σε αυτά. Εσείς ψηρίζετε τη Μαϊμού εδώ στην Ελλάδα. Ναι, μεν αυτό δεν θέλω, εκείνο με πειράζει, το άλλο δεν μπορώ, το τρίτο. Η Ευρώπη έχει φύγει, είναι αλλού. Είδατε τι συζήτησαν οι τέσσερις. Το ακούσατε τα νέα. Φεύγει η Ευρώπη, πάει αλλού. Εμείς έχουμε μείνει πίσω. Κλείνουμε 10 χρόνια μνημόνια, ακούστε, σε λίγο. Η Ευρώπη, το υπάρχον πρόγραμμα μας πάει στη δεκαετία. Η Ευρώπη, κύριε Οικονόμου, αυτή για την οποία μου μιλάτε, εμένα με άφησε για άλλη μια φορά έκπληκτο, διότι είμαι ένας άνθρωπος που πίστεψα στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και στο ευρωπαϊκό όραμα, σε μια Ευρώπη των λαών, της κοινωνικής δημοκρατίας, της αντίστασης της αντιστοιότητας, και βλέπω μια Ευρώπη τώρα που διολυσταίνει σε άλλες επιλογές. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Τι σημαίνει? Απαξίωση όλου αυτού του εγχειρήματος. Δηλαδή θα πάμε πλέον σε μια Ευρώπη που θα υποκύψει στην πίεση την ανταγωνιστική της Κίνας, με συνέπεια να κατεδαφίσει όλο το κοινωνικό της κεκτημένο. Αυτή θα είναι και η κόλαση για την Ευρώπη. Ελλάδα, όμως, αυτό, αυτό σας οδηγεί, μισό λεπτό Δημήτρη, αυτό σας οδηγεί και σε δεύτερες σκέψεις. Επειδή είστε χρόνια πολιτικό, κοιτάξτε, όταν λες σε δεύτερες σκέψεις και μια προετοιμασία. Μια προετοιμασία, χώρα, παιδιά, δεν μπορεί να σηκώσει, κύριε Οικονόμου, αν η Ευρώπη φτάσει σε σημείο να αυτοδιαλυθεί, είναι ένα άλλο πράγμα. Η χώρα δεν μπορεί να σηκώσει τέτοια επιλογή. Δεν μπορεί. Και δεν είναι και προετοιμασμένος και ο κόσμος για να σηκώσει τέτοια επιλογή. Άρα λοιπόν θα παλέψουμε μέσα στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση, ούτε δεύτερη σκέψη. Το σκληρό πυρήνα, επομένως. Βεβαίως. Μάλιστα. Ο σκληρός πυρήνας αφήνει δυνατότητες. Για να επανέλθω σε αυτή την ερώτηση που είναι. Τι ρωτάει πολύ κόσμο. Εντάξει, το μνημόνιο είναι μνημόνιο. Τι να κάνουμε τώρα. Κάνατε πίσω, αλλάξατε, υποχρεωθήκατε, πείτε το όπως θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, τίποτα άλλο, παιδιά, θα κάνουμε. Διότι αν γυρίσεις δεξιά και αριστερά, σε διάφορους τομείς, την παιδεία, την υγεία, την αυτό και τα λοιπά, σε διάφορους τομείς, δεν ξέρω και στο δικό σας τομέα, κάνουμε κάτι άλλο εκτός από το να συζητάμε για το μνημόνιο, κάνουμε, και να ακολουθούμε ρυθμίσεις? Κάνουμε. Εγώ θέλω μια μέρα να μου δώσετε την ευκαιρία, θα ήταν χρήσιμο, να κάνω μια συζήτηση για το χώρο για τον οποίο εργάζομαι. Θα με διευκόλυνε πάρα πολύ, γιατί θέλω να κάνω μια δημόσια συζήτηση για ένα τομέα που τελικά η Ελλάδα δεν αξιοποίησε όσο θα έπρεπε. Είναι αλήθεια ότι τρέχετε πολλά αυτό θέματα, και ευτυχώς που είστε εσείς εκεί. Το λέω εν γνώση, τι λέω, και δεν είναι κάποιος άλλος, και τρέχουν οι επενδύσεις. Ευτυχώς. Με την ευκαιρία. Γιατί κάποια βάζαν φρένα εκεί, κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε. Επειδή είστε και νησιωτικής πολιτικής, στα αντίμετρα τα προτινόμενα είναι και η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά? Θέλει να σου πει. Και αυτό είναι στο τραπέζι, αλλά πρέπει να σας πω κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα έτσι ακουστεί. Λοιπόν, πήραμε την πρωτοβουλία και ανοίξαμε μια συζήτηση στην Ευρώπη, αφού πρώτα συζητήσαμε με τους 23 περιφερειάρχες των αμυγός νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης. Υπάρχουν 23 αμυγός περιφέρειες νησιωτικές, μεταξύ των οποίων είναι 4 ελληνικές. Λοιπόν, με αυτούς τους ανθρώπους συζητήσαμε, ώστε αυτά που γράφονται κατά καιρούς στις συνθήκες, και που ποτέ δεν υπήρξε συγκεκριμένο πρόγραμμα για την εδαφική συνοχή για την οποία μιλάει η Ευρώπη, ώστε να μειώσουμε τα ζητήματα αποκλεισμού του κόστους ζωής και τα λοιπά στο νησιά, που εμείς είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με τα περισσότερο κατοικούμενα νησιά. Είναι λοιπόν μια πρόταση η οποία ήδη η Μαλτέζη, επ' ευκαιρία της Μαλτέζικης Προεδρίας, που είναι καλή συγκυρία, την ανοίξαμε, πήγαμε στις Βρυξέλλες, το συζητήσαμε με τους επιτρόπους και είμαστε πολύ κοντά για να ανοίξει αυτός ο διάλογος. Οι Μαλτέζοι δέχτηκαν να το βάλουν στην δηλώση της Βαλέτας. Δεσμευόμαστε να έρθετε μια μέρα να συζητήσουμε για τα θέματα που λέτε, που μας τα είπατε στο διάλειμμα και είναι εξαιρετικά πολύ σημαντικά. Χρήσιμο, θα το κάνουμε. Έχουμε 27 χρόνια δεν είχαμε πάει. Που είναι χρήσιμο. Έχουν για τρέξει τον τόπο πολλά να θέματα εντυπωσιακά και πρέπει να τα επικοινωνήσετε και να τα πείτε. 20, να τα ξέρει και ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε για το παρόν. Πάμε να δούμε μαζί μια εικόνα, κύριε Υπουργέ. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν έρθει αγρότες κριτικοί. Με άγριες διαθέσεις, πατριώτες, βλέπω. Με τις κατσούνες εκεί και με μάσκες. Γιώργο, καλημέρα. Γεια, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα και πάλι. Είχαμε εντάσεις πριν λίγη ώρα, όταν μια ομάδα με τις γκλίτσες χτυπάγανε τις κλούβες των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας μικρός ψεκασμός από τη δημιουργία των ΜΑΤ. Γι' αυτό βλέπετε με εμάς στον κόσμο. Λίγο. Λοιπόν, 7 ώρα ήρθαν περίπου 1.300 αγρότες, ήρθαν από Ηράκλειο και Χανιά. Εδώ, ναι, 1.300 άτομα ήρθαν. Να πούμε ότι εδώ στην πλατεία Βάθη συγκεντρωμένοι,
Δεν ξέρω αν θέλουν να συναντήσουν, να πάει μια επιτροπή, μια αντιπροσωπεία να συναντήσει κάποιον πάνω. Στην αρχή είχαν πει ότι δεν συναντήσουν τον κύριο Αποστόλου, αλλά θα μεταβούνε Μαξίμου να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρία. Παραμένουν εδώ, βλέπετε με τη βοήθεια του Ευθύνου Κόσκολου, κλειστή η Αχαρνών αυτή τη στιγμή, αλλά έχει κλείσει και η Ομόνια. Να ξέρουν οι φίλοι οδηγοί, και από Ομόνια έχει κλειστό ο δρόμο. Η τροχιά έχει κλείσει το δρόμο. Εκεί θα βρίσκεσαι. Γιατί να μεταρθούν και οι υπόλοιποι, δεν έχουν έρθει όλοι. Γιώργο μου, θα είσαι εκεί να μεταδούμε και το ρεπορτάζ ό,τι συμβαίνει. Θέλω να πω μια γενναιό υπουργό εδώ. Να δω, κύριε Υπουργέ, τι θα πείτε που η βασική σας στους αγρότες, που η βασική σας επιχειρηματολογία όταν λήφθησαν τα μέτρα, τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά που αφορούν στους αγρότες, ήταν ότι ρε παιδιά, τη μεγάλη πλειοψηφία δεν σας αφορά γιατί δηλώνετε κάτω από 10 χιλιάρικα. Άμα πέσει τα αφορολόγητο, να δούμε λοιπόν τι θα του πείτε. Εγώ θα ήθελα να σας πω πρώτον ότι πάντοτε είμαι υπέρ του να διεκδικεί ο άνθρωπος και ήταν κάτι που ήταν ταυτισμένο με το χαρακτήρα μου στη ζωή μου. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να διεκδικούν και ο καθένας προσωπικά αυτά που πιστεύει για τον εαυτό του και οι κοινωνικές ομάδες, να είναι μια ζωντανή κοινωνία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα δούμε, θα δει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ακούει. Είναι η κυβέρνηση που συζητάει και ακούει. Και ο Αποστόλου είναι ένας άνθρωπος που νομίζω ότι έχει κάνει εξαιρετικά καλή δουλειά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε. Είναι δύσκολες εποχές. Δεν είναι απλά. Κύριε Υπουργέ. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο στην Ελλάδα. Εσείς δεν λέγατε ότι αριστερά είναι για τα δύσκολα. Διαμαρτύρονται και στη Γαλλία, διαμαρτύρονται παντού. Είστε επανειδήν, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είναι ο τομέας οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ ο κύριος Σταϊκούρας να μας πει και τη δική του άποψη. Καλά, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Μαθαίνω όλες τις ειδήσεις.